Η παρουσίαση αφορά την επίγουσα παρέμβαση στο διαβητικό πόδι. Πότε και πώς. Ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά μου να σε έχω πρόεδρο. Ο κύριος Τελιανού, εκτός από το ότι είναι αδελφοποιημένος κατά πρόσωπο μαζί μας, είναι και τέος πρόεδρος της Εταιρείας Διαβητολογίας Κύπρου, με την οποία αδελφοποιήθηκε πέρσι και θεσμικά η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, οπότε χαιρόμαστε πάρα πολύ. Λοιπόν, ένα θέμα ενδιαφέρον, καινούριο και ελπίζω πρακτικά σημαντικό, είναι πότε θα κάνουμε μια επίγουσα παρέμβαση στο διαβητικό πόδι. Πότε, πώς, με ποιο σκοπό, τι προσπαθούμε να κάνουμε. Και ξέρουμε όλοι τι είναι μια emergency στην ιατρική. Αν ήταν εδώ η κυρία Λούπα θα χαιρότανε πάρα πολύ, διότι ακριβώς μια κατακλυσμιαία γαγκρενόβης λίμωξη είναι αυτή που θα μας κάνει να θεωρήσουμε ότι ο ασθενής έπρεπε να εισαχθεί στο νοσοκομείο εχθές, όπως της αρέσει πολύ εύγλωτα να λέει. Επομένως, για αυτές τις καταστάσεις μιλούμε που χρειάζεται επίγουσα αντιμετώπιση. Επίγουσα αντιμετώπιση γιατί απειλείται τι. Επίγουσα αντιμετώπιση για να δούμε τι. Κέντρο βάρους, κέντρο ενδιαφέροντος στο φορείο είναι τι. Είναι αυτό. Είναι το πόδι. Απειλείται λοιπόν το πόδι, αν μη τι άλλο, καταρχήν η ζωή δευτερευόντας, ας μην υπερβάλλουμε, είναι σημαντικό όμως γιατί να χαθεί ένα τέτοιο πόδι, γιατί να χαθεί ένα πόδι. Λοιπόν, και βλέπετε πως και η ίδια η Πάσχουσα το καταλαβαίνει και γι' αυτό το έχει και στο επίκεντρο της προσοχής της. Λοιπόν, είναι υποδημοσίευση αυτή η δουλειά μας με τον Mike Edmonds, αυτός είναι ορθοπαιδικός, αυτός είναι αγκιοχειρουργός, αυτός είναι ορθοπαιδικός και αυτός είναι ορθοπαιδικός. Λοιπόν, αυτός είναι ο John Dryden, ο οποίος δεν ανήκει στη συγγραφική ομάδα. Ο John Dryden, λοιπόν, ήταν ένας Άγγλος ποιητής, ο οποίος στην εποχή του Καρόλου Στιούαρτ του Δεύτερου έγραψε ένα ποίημα για την Αγία Κεκυλία, η οποία είναι η προστάτης της μουσικής. Ο οποίος, λοιπόν, John Dryden, λέει ότι κοροϊδεύει, ας πούμε, τους λεονταρισμούς εκείνης της εποχής, του εμφυλίου και τα λοιπά. Ο μπαμπάς του Καρόλου Στούαρτ του δεύτερου, δηλαδή ο πρώτος, είχε κρυφτεί σε αυτό που ονομάζουμε Royal Oak, από ρολόγια μέχρι βαπόρια, είναι διάσημο αυτό το όνομα, Royal Oak, η βασιλική βρύς. Λοιπόν, Royal Oak είναι αυτή η βρύς στην οποία είχε κρυφτεί ο βασιλιάς όταν τον κυνηγούσε ο Κρόμουελ, λοιπόν, και είχε κρυφτεί στο φύλλωμά της και είχε σωθεί. Έκτοτε το Royal Oak είναι θρυλικό όνομα, τουλάχιστον για την βασιλόφρονα Αγγλία. Λοιπόν, εκείνη την εποχή, τώρα είμαστε στο γιο του, τον Κάρλο Στούαρτ το δεύτερο, οι λεονταρισμοί της εποχής, γι' αυτό και κορόιδευε σατυρικά ο John Dryden και έλεγε «It's too late to retreat». Εκείνη την εποχή είναι σημαντική, γιατί όπως ακούσαμε χθες από τον καθηγητή κύριο Κατσιλάμπρο, και είναι και η εποχή που ο Τόμας Willis, από το εξάγωνο του Willis, ανακάλυψε, αλλά μην με ρωτήσετε πώς, ανακάλυψε για πρώτη φορά στον σύγχρονο δυτικό κόσμο, όπως τον αντιλαμβανόμαστε σήμερα, ανακάλυψε ότι τα ούρα είναι γλυκά. Λοιπόν, ο σύγχρονος δυτικός κόσμος, που γεωγραφικά είναι αυτό που καταλαβαίνουμε σήμερα, δεν το ήξερε αυτό. Λοιπόν, άρα, diabetic foot attack, επομένως, κατά το heart attack. Και πάνω σε αυτό θα συζητήσουμε. Και αυτό είναι το τρίο. Λοιπόν, ανεξέλεγκτη λίμωξη, κρίσιμη ισχαιμία και, αν θέλετε, οξία, οστεοαρθροπάθεια, σαρκό. Αυτές είναι οι τρεις επίγουσες, κατεπίγουσες καταστάσεις. Λοιπόν, μάλιστα γράψαμε ότι η τυπική, η μη αγκιοχειρουργική, η τυπική, είναι η σοβαρή λίμωξη. Επομένως, το κλασικό με πολύ σοβαρή λίμωξη που ταχαίως επιβεβαιώνεται η νέκρωση και η πιο άτυπη, που είναι η κρίσιμη ισχαιμία, αυτή μπορεί να συμβεί και εκτός διαβήτη, και η οστεοαρθροπάθεια σαρκό, όπου βέβαια δεν απειλείται η ζωή, αλλά απειλείται η βιωσιμότητα και, όπως έλεγε και ο Μιλώνα χθες, η αρχιτεκτονική του ποδιού. Λοιπόν, ο παραλληλισμός βέβαια με το heart attack είναι προφανής και από τον τίτλο, στο έμφραγμα και στο εγκεφαλικό επεισόδιο, και αυτό γράφουμε ότι ισχύει και στο πόδι, ισχύει ότι ο χρόνος είναι. Είναι ιστός, ο χρόνος είναι η ζωή, γιατί η θρομβόληση, η επαναγκύωση, η αντιμετώπιση εν καιρός είναι αυτή που μειώνει το έμφραγμα, την πενάμπρα, το εγκεφαλικό. Επομένως, αυτό εννοούμε και εδώ. Αλλά, έτσι, apples and oranges, υπάρχει μια διαφορά.
ότι συνήθως απειλείται το σκέλος, σπανιότερα η ίδια η ζωή, σε αντίθεση με το έμφραγμα και το εγκεφαλικό, και επίσης ότι το χρονικό περιθώριο είναι ώρες, ίσως και 36 ώρες, και δεν είναι λεπτά, όπως το έμφραγμα και στο εγκεφαλικό. Αυτό σημαίνει ότι, όπως λέμε στη δημοσίευση, μας δίνεται το περιθώριο τηλεφωνήματος, τηλεϊατρικής και παραπομπής σε κέντρο εξειδικευμένο. Αυτή είναι λοιπόν μια εικόνα και μια αντίστοιχη ακτινογραφία. Οστεομυελίτιδα, λαντοειδής δάκτυλος, παλαιός ακροτηριασμός, αέρας, καταστροφή, οστεόλυση. Μια οξία, λοιπόν, απειλητική λίμωξη. Και εδώ είναι μια κρίσιμη ισχυμία με ξηρά γάγκρανα. Η ακτινογραφία δεν προσθέτει κάτι ιδιαίτερο. Σαρκό είδαμε αρκετές. Αν έχω ανεξέλεγκτη λίμωξη, θα χρειαστώ εισαγωγή, θα χρειαστώ γενική υποστήριξη, εννοώ για υπόταση, για σύψη, κορεσμό οξυγόνου, θα χρειαστώ επιθετική αντιβίωση ευρέως φάσματος, θα χρειαστεί να εκτιμηθεί η αρτηριακή κυκλοφορία, απεικονιστικές μέθοδοι, μαγνητική, γεννητοβάθεια αποστήματα κτλ., χειρουργική παροχέτευση και μετεγχειρητική αντιμετώπιση, το οποίο θα μπορούσε να σημαίνει VAC-PAMP, παραδείγματος χάρη, συσκευή αρνητικής πίεσης ή επιθέματα ή παράγοντες ή οτιδήποτε. Αυτό σημαίνει, παίρνοντάς το από το υποδημοσίευση, ότι έχουμε τα αρχικά βήματα, εισαγωγή, αντιμετώπιση της σύψης, υγρά κτλ., η χειρουργία, ακτινογραφίες, απεικόνιση, χειρουργείο, παροχέτευση, προγραμματισμός και η μετεγχειρητική πορεία. Αν έχω κρίσιμη ισχυμία, το πιο σημαντικό είναι να καταλάβω ότι έχω ισχυμία και επειγόντως να διορθώσω την κυκλοφορία με τον αγκιοχειρουργό ή επεμβατικό ακτινολόγο. Να αντιμετωπίσω την τυχόν λίμωξη και μετεγχειρητικά να κάνω τα ίδια λίγο πολύ. Επομένως, κρίσιμη ισχυμία, η επιβίωση του έλκους ή ισχυμικό άλγος ηρεμίας. Έχω και λίμωξη, δεν έχω λίμωξη, πολύ ωραία και προχωρώ αγκιοχειρουργικά και φροντίζω το τραύμα και προχωρώ μετεγχειρητικά. Αυτό βέβαια πάντα συνδυάζεται. Εδώ είναι ένα case series από 4 ασθενείς μας, όπου μαζί με τους αγκιοχειρουργούς μας, κατόπιν της επαναγκύωσης και ακροτηριασμού με θυσία κάποιων δακτύλων, στα πυωροούντα κολοβώματα είχαμε χρησιμοποιήσει και αντλία κενού και μάλιστα και KCI, την καλή δηλαδή, και ώσπου αυτό προχώρησε. Τώρα, στην οξία οστεοαρθροπάθεια σαρκό, τα ακούσαμε χθες αναλυτικά και είδαμε ότι η έγκαιρη διάγνωση αποτρέπει τις επιπλοκές και ότι χρειάζεται ακινητοποίηση, ακινητοποίηση και ακινητοποίηση. Και αν έχω αμφιβολία, μπορεί να χορηγήσω και αντιβίωση. Να μου πείτε, έτσι δεν θα ξέρω τι ωφέλησε, αλλά είναι πάρα πολύ εύκολο να το καταλάβω. Τι χρειάζεται λοιπόν? Να δράσουμε επειγόντως. Να βελτιώσουμε τη γνώση μας, να βελτιώσουμε την ευαισθητοποίησή μας. Ένα καλύτερο σύστημα οργάνωσης και γρήγορης διακίνησης και παραπομπής, γρήγορης επικοινωνίας μεταξύ των δομών της υγείας και μια καλύτερη οργάνωση μεταξύ των επιμέρους ειδικοτήτων, αν αυτό είναι μια κάθετη πορεία ή μια κεντρομόλος πορεία προς το κεντρικότερο και εξειδικευμένο. Αυτή είναι μια οριζόντια βελτίωση της διεπιστημονικής επικοινωνίας. Και ναι, θα πρέπει από πολύ νωρίς, σαν τον Sherlock Holmes, να κοιτούμε από τις στοιχειώδεις πληροφορίες να τις χρησιμοποιούμε, να μην καπνίζουμε όμως, γιατί αυτό κάνει περιφερική αρτηριοπάθεια, όπως σας είπε πριν ο κύριος Μαρακό Μιχελάκης. Λοιπόν, και αυτό σημαίνει ότι γρήγορα να καταλάβουμε κάτι για να το παραπέμψουμε και να αποτρέψουμε τα χειρότερα ή γρήγορα να καταλάβουμε την επαπειλούμενη επιδείνωση. Κυρίες και κύριοι, το έχετε δει αυτό. Η βασίλισσα των ποδιών. Ναι, είναι η Τζούλια Ρόμπερτς, που τη συμπαθώ ιδιαίτερα γιατί είναι γεννημένη η ίδια χρονιά με μένα πάνω κάτω. Λοιπόν, όμως έχει πάρει και αυτόν τον χαρακτηρισμό. Ο ασθενής μας πρέπει να είναι ο βασιλιάς ή η βασίλισσα των ποδιών και αξίζουν βασιλικής αντιμετώπισης και φροντίδας τα πόδια των ασθενών μας, ιδίως όταν είναι in extremis, σε απόλυτο κίνδυνο, δηλαδή μεγάλης επιδείνωσης και απώλειας, ώστε μετεγχειρητικά να έχουμε το αυτονόητο, μια καλή δηλαδή πορεία όπως αυτή εδώ. Συμπερασματικά λοιπόν, είδαμε ότι οι επίγουσες καταστάσεις είναι 3. Η ανεξέλεγκτη λίμωξη, η κρίσιμη ισχυμία και εν μέρη και η οξία οστεοαρθροπάθεια σαρκό. Ότι χρειάζονται οργανωμένη φροντίδα, χρειάζονται παραπομπή και κεντρομόλα, αλλά και καλύτερη σε οριζόντιο επίπεδο φροντίδα διεπιστημονική και δεν έχουμε
με τόσα χρόνια φροντίδα και διεπιστημονική ανταλλαγή απόψεων από τις οποίες βγαίνουμε σοφότεροι, έχουμε λιγότερα συγχωροχάρτια πια να μην γνωρίζουμε και έχουμε λιγότερα συγχωροχάρτια στο να μην πράττουμε τα δέοντα, ακριβώς επειδή το χρονικό περιθώριο είναι πολύ μεγαλύτερο από ότι στο έμφραγμα ή στο εγκεφαλικό, οπότε δεν ήξερα, δεν στέκει γιατί υπάρχει το ΕΜΕΔΙΠ και οι επιστήμονες γενικότερα. Δεν πρόλαβα, επίσης στέκει λιγότερο, γιατί είπαμε ότι είναι ώρες, 8 ώρες, 12 ώρες, 36 ώρες που θα έχουμε το περιθώριο μέχρι να κάνουμε αυτήν την επίγουσα σωτήρια επέμβαση. Αυτά όμως τα θέλουμε, είπαμε πριν και για τον Βασιλιά, τα θέλουμε, γιατί αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι σε κάθε περίπτωση η διάσωση των ποδιών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο, για την πραγματικά εξαιρετική παρουσίαση. Ακούραστος παρά την κούραση. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις? Νίκο, συγχαρητήρια για την παρουσία. Είναι γνωστό, ας πούμε, η ρητορική. Μέχρι τις 8 δεν πρέπει να κάνουμε κάτι. Διαφορετικά θα πάρει φωτιά το πόδι και δεν θα μείνει τίποτα. Αυτό νομίζω είναι την πείρα μου. Ευχαριστώ. Πέτρος, ευχαριστώ πολύ και για τα καλά σου λόγια και για τη συμμετοχή σου και παρουσία σου. Πολύτιμη η χειρουργή, το δείξαμε, παντού ήταν ο χειρουργός. Λοιπόν, από τα τρία που έδειξε, τα πιο σημαντικά είναι τα δύο. Θεωρήσαμε κι εμείς ότι η κρίσιμη ισχαιμία είναι λιγότερο diabetes specific, ότι μπορεί να την έχει και ο αρτηριοπαθής άνευ διαβήτη. Γι' αυτό και ονομάσαμε τυπική και κατά εξοχήν την ανεξέλεγκτη λίμωξη και άτυπες, αν και δέχεται πολύ κουβέντα αυτή η λέξη, άτυπες την κρίσιμη ισχαιμία και την οξύωση στην αρθροπάθεια σαρκό. Κάποιες άλλες ερωτήσεις? Αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, να δώσουμε κάποιες ανάσες στον κύριο Παπάνα. Ευχαριστώ πολύ.